Καλημέρα. Όταν μπαίνω μέσα στην τάξη, θα σηκώνεστε όλοι και θα λέτε καλημέρα. Το ξανακάνω και αυτή τη φορά να το κάνετε σωστά. Πάμε πάλι. Καλημέρα. Ωραία. Μαζί θα κάνουμε το μάθημα των μαθηματικών και πριν αρχίσω να πω δύο λογάκια για το πώς θα λειτουργεί το μάθημα. Καταρχάς, αυτά που ξέρατε ξεχάστε τα, φέτος θα κάνετε μάθημα. Πρώτον, τα χέρια θέλω να είναι πάνω στο θρανίο σε αυτή τη στάση. Άμα δεν είναι σε αυτή τη στάση, άμα κρατάνε στυλό, άμα παίζετε με χαρτάκι, άμα κάνετε σκονάκι, άμα το οτιδήποτε κινητό, πόσο μάλλον κινητό, έχετε φύγει έξω με απουσία στο διευθυντή, ωραία αποβολή. Κατανοητό? Τέλεια. Δεύτερον, πάνω στο θρανίο θα υπάρχει μόνο ένα στυλό στην άκρη του θρανίου και ένα διαβήτης και ένα χάρακας. Για να μου απευθύνετε το λόγο, θα σηκώνετε το χέρι και αφού θα δώσω την άδεια, τότε και μόνο τότε θα μιλάτε. Όποιος δεν κάνει τα μαθήματά του, όποιος δεν κάνει τις εργασίες του και όποιος δεν φέρεται κόσμια μέσα στη τάξη, θα έχει ταλιράκι στο τετράμινο. Η τάξη θα χωριστεί σε αδύναμους και δυνατούς για την καλύτερη λειτουργία του μαθήματος. Έχω ήδη δει κάποια πρόσωπα, εσύ, πώς σε λένε παιδί μου, Ρίστο, από ποια χώρα είσαι εσύ παιδί μου? Αλβανία, αλλά εντάξει. Εσύ φαίνεσαι αδύναμος, μπορώ να το καταλάβω από τον τρόπο, και εσύ φαίνεσαι πολύ αδύναμος, και εσύ, θα το δούμε όμως και στην πορεία.